ελληνικός λαός με αυτά που βλέπει. Έχετε δίκιο να ανησυχείτε. Και εγώ έχω ανησυχίες. Υπάρχει μια Ευρώπη που ένα κομμάτι της είναι πολύ τρομαγμένο, είναι σε πανικό. Έχουμε ένα φαινόμενο τραυματικό, δηλαδή μέσα στα ίδια τα κόμματα διαφορετικές απόψεις. Σας υπενθυμίζω ότι δεν έχουμε δηλαδή δύο απόψεις διαφορετικές που η κάθε μία ανήκει σε ένα κόμμα. Ναι. Ας πούμε μία άποψη του Λαϊκού Κόμματος, μία άποψη των Σοσιαλδημοκρατών. Έχουμε μέσα στα ίδια τα κόμματα διπλές απόψεις. Σας υπενθυμίζω ότι... Διπλές απόψεις ως προς, το... ως προς τη δική μας τη θέση. Ως προς το προσφυγικό. Γενικά. Ως προς το προσφυγικό. Έχουμε την άποψη της κυρίας Μέρκελ και έχουμε την άποψη του Πρωθυπουργού της Βαυαρίας. Ανήκουν στο ίδιο κόμμα. Έχουμε την άποψη του Υπουργού Εσωτερικών της Βαυαρίας και της Υπουργού Εξωτερικών της Βαυαρίας που λέει ότι η Ελλάδα κάνει καλά τη δουλειά της. Έχουμε την άποψη του κυρίου Φάινεμαν. Έχουμε επομένως μπροστά σε αυτό το τεράστιο και μοναδικό ιστορικά πρόβλημα η Ευρώπη έχει μια διάσπαση που ξεπερνάει τα κόμματα. Μπαίνει μέσα στον πυρήνα της. Αυτό είναι προφανές ότι μας δημιουργεί προβλήματα. Επομένως την ανησυχία που μου εκφράσατε θα σας προσέθετα την δική μου και της κυβέρνησης. Τι έχει κανείς να αντιπαραθέσει σε αυτό? Αυτό που λέω πάντα, ότι παλεύει κανείς μια άποψη. Την παλεύει όχι με, συγχωρέστε μου την έκφραση, με μαγκές, με εθνικές κορώνες και τέτοια πράγματα. Προσπαθεί να την οργανώσει τεχνοκρατικά, προσπαθεί να φτιάξει συμμαχίες. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Είναι εντυπωσιακό όμως ότι η άποψη η οποία στοχοποιεί την Ελλάδα και την τιμωρεί και διαδίδει και προβάλλει τα επιχειρήματα με κάποιο τρόπο, γιατί νομοτεχνικά είναι διαφορετικό από αυτό που λέμε, αλλά αυτό εννοούμε, να βγει από τη Σέγκεν, είναι διαφορετική από την επίσημη άποψη της Κομισιόν μέχρι τώρα. Στην Σύνοδο Υπουργών στην Ολλανδία αυτή η άποψη δεν εκφράστηκε. Δεν συζητήθηκε. Κύριε Υπουργέ, εξέφρασε... όλοι ξέρουμε ότι ανεξάρτητα από την επίσημη άποψη, όταν κάποιοι δημιουργούν ένα κλίμα, κάπου σκοπεύουν. Συμφωνώ και... μαζί σας. Αυτό που λέτε προσπαθώ να κάνω πιο ισχυρό. Και λέω λοιπόν ότι εμείς τι κάνουμε. Παλεύουμε και ευτυχώς για το όνομα του Θεού παλεύουμε ενωμένοι. Η στάση των Ελλήνων Ευρωβουλευτών σε όλα τα κόμματα είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση. Μία άποψη που δεν είναι δική μας και δεν είναι μοναχική, δηλαδή είναι άποψη της κυρίας Μέρκελ. Ο κύριος Τίμερμαν ήταν λαύρος ενάντια σε αυτούς που μιλάνε για μείωση της Σέγγεν. Σε ομιλία του είπε ότι χρειαζόμαστε παραπάνω Σέγγεν. Ο κύριος Αβραμόπουλος. Υπουργέ μου, δύο λεπτά. Ναι. Δεν, ο Ντομπρόφσκι, πώς τον λένε αυτόν τον πρόεδρο, δεν μπορώ να πω και το όνομά του. Ντομπρόφσκι, ναι. Ντομπρόφσκι. Επισήμως δεν είπε ότι η έκθεση των ελέγχων λέει ότι έχετε τρεις μήνες καιρό να φτιάξετε τα hot spot και να μειώσετε τις προσφυγικές ροές, αλλιώς θα επιβάλλουμε ελέγχους εντός της ζώνης του Σέγγεν, άρα εμείς κατά κάποιο τρόπο βγαίνουμε απ' έξω. Το είπε επίσημα. Ναι, άρα μην μας λέτε ότι δεν είναι η επίσημη γραμμή της Κομισιόν. Η επίσημη θέση, εγώ εννοώ οι θεσμοί της Κομισιόν. Δεν εννοώ πρόσωπα μέσα στην Κομισιόν. Αυτός όμως το είπε ως πρόσωπο, ως προσωπική του άποψη. Νομίζω ναι. Νομίζω ναι. Δεν ήταν παρουσίαση έκθεσης. Νομίζω. Α, η έκθεση είναι κάτι διαφορετικό. Για την έκθεση είχα προαναγγείλει, ίσως να το είχατε ακούσει, ότι είναι μία έκθεση στις αρχές του Νοέμβρη. Προ δύο μήνες. Προ ενάμιση, ναι. Είχα προαναγγείλει ότι θα είναι μία κακή έκθεση. Το είχατε πει. Έτσι. Οι καινούργιες εκθέσεις. Εσείς το είχατε προαναγγείλει, κύριε Υπουργέ, αλλά πρέπει να πούμε ότι άλλοι από την κυβέρνησή σας, με το που ακούστηκε ότι υπάρχει ένα κλίμα να μας πετάξουν έξω, αρχίσαν και καταγγέλανε αυτούς που είπαν την είδηση. Όχι αντί να κοιτάξουν πώς θα συσπηρωθούν μαζί σας να αλλάξετε λίγο αυτό το κλίμα. Κύριε Οικονομέα, εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι η κυβέρνηση και σε αυτή τη φάση μαζί και με την αντιπολίτευση συσπηρώνονται για το πώς θα αλλάξει αυτό το κλίμα που πάνε να δημιουργήσουν. Να σας πω όμως για την έκθεση. Ναι. Οι καινούργιες εκθέσεις θα είναι καλές. Έχουν γίνει εντωμεταξύ άλλοι έλεγχοι. Έχουν γίνει και άλλοι έλεγχοι. Οι καινούργιες εκθέσεις θα είναι καλές. Υπάρχει σε όλο αυτό το ζήτημα μονάχα μία αλήθεια. Μία αλήθεια. Η αλήθεια του ότι έχουμε μία καθυστέρηση στα hot spot, στα κέντρα ταυτοποίησης. Για αυτό το πράγμα
Σας λέω με ειλικρίνεια ότι μερικώς οφείλει κανείς να ελέγξει την κυβέρνηση. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, ότι έχουμε την ευθύνη μας πάνω σε αυτό. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι η μείωση των ροών. Το hot spot... Για να ξέρουμε. Αυτοί ελέγχουν. Έχουμε την υποχρέωση να φτιάξουμε 5 hot spot, σωστά? Ναι, έχουμε δηλώσει. Πού βρισκόμαστε? Έχουμε τελειωμένο το κέντρο στη Μυτιλίνη. Ωραία. Το οποίο είναι ήδη λειτουργικό. Ναι. Τελειώνουν μέχρι τις 10-15 Φλεβάρι τα κέντρα στη Σάμο. Ναι. Στη Σάμο ίσως να πάει λίγο αργότερα λόγω εδαφικών δυσκολιών, αλλά στοιχείο και στην Λέρο. Λέρο. Και θα είναι λειτουργικά τις επόμενες μέρες. Άρα δεν ισχύει αυτό που μας είπε ο κ. Καμένος ότι είναι όλα έτοιμα. Δεν ξέρω τι σας είπε ο κύριος Καμένος. Ναι, αυτό είναι έτοιμα τώρα. Δεν ξέρω τι σας είπε ο κύριος Καμένος. Σε εμάς τα είπε. Έτοιμα. Εντάξει. Εγώ σας λέω λοιπόν ότι η κατάσταση στα hot spot είναι αυτή. Και το πέμπτο που είναι στικό. Το πέμπτο είναι στικό. Υπάρχει η γνωστή εμπλοκή εκεί πέρα. Το έχουμε πει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θα είναι αυτό το πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα όμως για την Ελλάδα και για την θα το λύσουμε. Άρα λέτε ότι όταν θα έρθει το τρίμηνο, θα λήξει το τρίμηνο, τα hot spot θα δουλεύουν και τα πέντε μια χαρά. Λέω πολύ νωρίτερα. Άρα εσείς γιατί... λέτε τώρα από ό,τι καταλαβαίνω, αποδέχεστε μία ευθύνη της κυβέρνησης για την καθυστέρηση. Βεβαίως. Αλλά καμία άλλη ευθύνη. Γιατί ο κ. Γεωργιάδης προηγουμένως, δεν είχατε έρθει ακόμα, μας έστειλε ένα μήνυμα και μας λέει ότι επί κυβερνήσεώς σας που τα κάνατε τόσο μπάχαλο. Έχουν μπει 810.000 μέσα πρόσφυγες, ενώ επί της δικής του κυβερνήσεως είχαν μπει 75.000. Να σας πω κάτι, δεν θέλω, προσπαθώ να μην μπω σε μια τέτοια αντιπαράθεση. Γιατί το θέμα δεν σηκώνει τέτοια αντιπαράθεση. Είναι λογικά επιχειρήματα, όχι πολιτικά επιχειρήματα. Το προσφυγικό δεν ξεκίνησε τότε. Το προσφυγικό ξεκίνησε τώρα. Είναι σαν να πει κανείς ότι... επί Βενιζέλου ήρθαν εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες και, μετά δεν και πριν δεν είχαν έρθει. Εντάξει. Δεν έχει νόημα μια τέτοια. Μα και εγώ αντιδράσα σε αυτό, κύριε Υπουργέ, γιατί όποιος συμμερίζεται τέτοιου είδους επιχειρήματα που μπορεί να έχουν και μια βάση, είναι σαν να λέει στους άλλους εκεί που ετοιμάζονται το κλίμα, καλά να πάθουμε, διώξτε μας. Νομίζω. Παρακαλώ. Ναι. Είπατε χθες στο BBC ότι ο Βέλγος υπουργός μετανάστευσης, δεν ξέρω αν αυτός ακριβώς ο τίτλος του, σας ζήτησε ευθέως. Ως εκπρόσωπο της Ελλάδας, σας έλεγξε γιατί δεν πνίγετε τους μετανάστες? Είπα το εξής, το οποίο μπορώ να το ξαναπώ, ότι δεν έγινε καμία συζήτηση για Σέγκεν στη Σύνοδο των Υπουργών. Μάλιστα. Ο μόνος ο οποίος έθεσε μία πρόταση, η οποία είχε τρία σκέλη, ήταν ο Βέλγος που ασχολείται με τη μετανάστευση. Ναι, ναι. Δεν είναι ναι. ακριβώς υπουργός, okay, είναι ναι. κάτι άλλο. Ο οποίος είπε τρία πράγματα απίστευτα. Το ένα είναι να φτιάξουμε στρατόπεδα για 400.000 άτομα τουλάχιστον. Mm-hmm. Το δεύτερο ήταν το πρώτο ήταν να βγούμε από τη Σέγκεν. Το δεύτερο ήταν να φτιάξουμε στρατόπεδα για 400.000 άτομα και το τρίτο ήταν να κάνουμε pushback στη θάλασσα. Πρόθεση πίσω. Δεν είπε να τους πνίγετε. Το pushback όμως στη θάλασσα τους πνίγεις. Είναι αδίκημα. Είναι ποινικό αδίκημα το οποίο τιμωρείται και από το Διεθνές Δικαστήριο. Καλά, είτε είναι ποινικό είτε δεν είναι, δεν το συζητάει κανείς. Αυτό είπα μόνο. Ναι. Αυτό έγινε σε συζήτηση μέσα στη Σύνοδο. Αυτό έγινε στη διάρκεια που συζητούσαμε στο Λάντσε. Εκεί έχουν ένα θεσμό την ώρα που τρως με τα μικρόφωνα συνεχίζει τη συζήτηση. Και εκεί που τρώγατε σας είπε ας τους απληγούνε. Και εσείς τι του απάντησατε? Είχε περάσει η σειρά μου, δεν του απάντησα, αλλά κανείς δεν συζήτησε αυτό το θέμα. Προσπεράστηκε. Μετά σε μια ιδιωτική συζήτηση, άλλοι του είπαν ότι ρε παιδί μου, πέρα από το ιδεολογικό ζήτημα, είναι και πρακτικό ζήτημα. Ένα στρατόπεδο για 400.000 θέλει 170.000 αστυνομικούς, θέλει 30 εκατομμύρια φαγητό την ημέρα, θέλει 2 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα σαπούνι. Πώς να σας πω, δηλαδή. Δεν τα πάνε οι άλλοι, όχι ο Μουζάλας. Σε ιδιωτική συζήτηση. Ναι, πια. Σε ιδιωτική συζήτηση. Αυτό το. Το θέμα να φτιάξουμε μια πόλη, έναν καταβλισμό των 300.000 δεν υπάρχει για μας, έτσι. Ναι, δεν υπάρχει για μας. Τι πιθανότητες δίνεται, συγγνώμη, τι πιθανότητες δίνεται να μας πούν με βάση την αξιολόγηση που έγινε να πάρουν μια πλειοψηφία έστω προσωπικά και να πει για λόγους προειδοποίησης, για λόγους, σας βγάζω, επαναφέρω τους συνοριακούς ελέγχους για 3 μήνες ή για 6 μήνες. Διότι από ό,τι ξέρω, ο κανονισμός λέει μέχρι 2 χρόνια. Να σου πούνε, Μουζάλα, 3 μήνες σε κόβω. Κύριε Καμπουράκη, είναι μία απάντηση που δεν μπορώ να σας τη δώσω. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η κυβέρνησή μας και οποιαδήποτε κυβέρνηση οφείλει να δρά σαν αυτό το πράγμα να υπάρχει ως ενδεχόμενο
και που πρέπει να το πολεμήσει. Ναι, κύριε δεν μπορώ να Υπουργέ, σας πω όμως όταν τι λέτε δεν μπορείτε να μας πείτε, εννοείται ότι δεν μπορείτε να μας εγγυηθείτε ότι σε δύο μήνες θα είμαστε στη Σέγγεν. Μπορώ να σας εγγυηθώ και οποιοδήποτε σοβαρός άνθρωπος σε σοβαρή κυβέρνηση, αυτό που μπορεί να εγγυηθεί είναι ότι θα παλέψει ώστε τέτοιες προτάσεις που δεν είναι επίσημες προτάσεις να φύγουν από το τραπέζι. Κύριε Υπουργέ, αν σας ρωτάγαμε τρεις μήνες πριν ή πέντε μήνες πριν, αν μπορείτε να εγγυηθεί, θα μας λέγατε αυτομάτως ναι, μπορώ να σας το εγγυηθώ. Τώρα φαίνεται ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα. Έχετε όσο δίκιο. Και αν θέλετε με τη διπλωματική σας γλώσσα. Δεν κάνω διπλωματική γλώσσα. Ναι. Βλέπετε ότι σας λέω ότι έχετε δίκιο. Το εκτιμούμε. Ότι γίνεται ορατό ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ότι υπάρχουν όχι πάνω στο τραπέζι ακόμα, αλλά πίσω από το τραπέζι. Ακούγονται τέτοια πράγματα. Εσείς αυτό τι... δεν οφείλει να μας κάνει ανήσυχους και να μας κάνει ανήσυχους, αλλά δυστυχώς εδώ και πέντε χρόνια, κύριε Υπουργέ, ό,τι φοβόμασταν επαλυδεύεται. Και αρχίζουμε και φοβόμαστε πια στα αλήθεια ότι στο τέλος θα περάσει αυτή η ακραία γραμμή. Κύριε Οικονομέα, εγώ καταλαβαίνω αυτό που θέλετε να πείτε. Αυτό το οποίο προσπαθώ να πω και δεν είναι διπλωματικό, είναι ότι φοβόμαστε ή δεν φοβόμαστε, σε αυτή τη φάση πρέπει συσπηρωμένα. Και νομίζω ότι αυτό υπάρχει. Θα έχω και συνάντηση με τους αρχηγούς των κομμάτων. Ναι, σας βοήθησαν τα κόμματα. Εσάς στην Ελλάδα. Δηλαδή. Ναι, και έξω. Στην ομιλία. Και έξω, κύριε. Ναι, έξω, ναι. Και έξω. Θα έχω συνάντηση με τον κύριο Μητσοτάκη, με τίμησε με το να με φωνάξει. Με τον κύριο Θεοδωράκη, με την κυρία Γεννηματά. Έτσι κι αλλιώς είχαμε και πριν συζητήσεις με τα κόμματα. Για να έρθουμε όμως στην ουσία. Πάντως, επειδή είπατε για τον κύριο Μητσοτάκη, ναι. Ο αντιπρόεδρος του, ο κύριος Γεωργιάδης, επιμένει. Και σε αυτό που είπατε μόλις τώρα, ότι ήταν τρία χρόνια οι πρόσφυγες επέμβαση στην Τουρκία, σου λέει, και γιατί ήρθαν τώρα και δεν ερχόντουσαν πριν. Αυτό, αν θέλετε, υπάρχουν επιστημονικοί λόγοι, τους έχει αναλύσει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Δεν ξέρω αν θέλετε να σας τους πω. Οι λόγοι λοιπόν που ξαφνικά οι πρόσφυγες ξεκίνησαν αυτό το ταξίδι μέσα από τους μάγκλες και όλα αυτά, αλλά που είναι ταξίδι πόνου για αυτούς. Είναι του ότι καταπέσανε τα οικονομικά το στρατοπέδο στην Τουρκία, έφτασε να δικαιούνται φαγητό 50 σέντς την ημέρα, κλείσανε τα σχολεία, η διεθνής κοινότητα δεν χρηματοδοτούσε τα στρατόπεδα, ο πόλεμος συνεχιζότανε και με τους βομβαρδισμούς είχαμε καινούρια τέτοια πράγματα. Υπήρξε λοιπόν μία, ξέρετε, με τον χρόνο ότι εντάξει, δεν είναι τώρα, δεν θα επιστρέψουμε νωρίς στη Συρία, πάμε να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Αυτό δεν είναι μια δική μου ανάλυση, είναι ανάλυση των εμπειρογνώμων του ΟΗΕ. Να σας πω, η Ευρώπη κάνει κάτι για την Τουρκία. Εδώ είχαμε αυτό, ότι θα τους δώσουν 3 δις, να φτιάξουν χοσπότ εκεί, να μειώσουν τις ροές, να τους ξαναγυρίζουμε τους μη μετανάστες, τους μη πρόσφυγες. Πόσους παίρνουν πίσω. Κύριε Καμπουράκη, η Ευρώπη, το μόνο θέμα που κυρίως συζητήθηκε στη Σύνοδο Υπουργών, ήταν ότι κλειδί για την υπόθεση της μείωσης των ροών είναι η Τουρκία. Και ότι πρέπει να ασκηθούν πιέσεις παύλα κίνητρα. Δεν εννοώ πιέσεις στρατιωτικές. Ναι, ασκηθήκανε, αλλά δεν έγινε τίποτα. Εμείς λοιπόν διατυπώσαμε μία πρόταση, η οποία πιθανώς να μας φέρει και σε δύσκολη θέση, αλλά αυτό αφορά. Για πείτε μας. Η οποία λέει πάρα πολύ απλά ότι ο μόνος τρόπος, και αυτό είναι επιστημονικό, ναι. Να μειωθούν οι ροές είναι στην ακτή της Τουρκίας. Ναι. Πρέπει λοιπόν. Και είμαστε διατεθειμένοι να φτιαχτεί ένα σύστημα με τη Frontex που έτσι κι αλλιώς συνεργαζόμαστε. Mm-hmm. Στα παράλια έρχεται η βάρκα με τους 100 πρόσφυγες. Γίνεται καταμέτρηση με τη Frontex. Οδηγούνται στο hot spot. Γίνεται ο διαχωρισμός, καταγράφονται. Πρόσφυγες μετανάστες. Την άλλη μέρα όσοι είναι παράνομοι μετανάστες οδηγούνται πίσω στην ακτή και με σκάφος της Frontex επιστρέφονται στην Τουρκία. Την κάνετε σε αυτήν την πρόταση? Ναι, ναι, τη διατύπωσα. Είναι επίσημη πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης. Τη διατύπωσα εγώ επίσημα στην Σύνοδο Κορυφής. Πριν από αυτό βέβαια, αυτό ήταν μια πρόταση που και ο κύριος Τίμερμαν τη συζητούσε. Πώς να σας πω, μέσα στις... Αυτό βέβαια θα ξεσηκώσει αντιδράσεις από την αριστερά, το ξέρετε αυτό. Να σας πω κάτι. Μηδέα ξερουμένου και του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Είναι μια πρόταση η οποία θα είχε κανείς δικαίωμα να έχει αντίδραση σε αυτό. Αυτό που γίνεται όμως και που είμαστε και συνεννόηση με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών είναι ότι από αυτό το μέτρο θα εξαιρούνται όσοι θέλουν οικειοθελή επιστροφή, ναι. Και ότι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτημα ασύλου που υπάρχει διαδικασία fast track, ναι. Για την εξέταση.
Εντάξει, άμα θέλουν και ο Θελή επιστροφή, προφανώς δεν θα έρθουν. Δεν θα έρθουν, βέβαια. Επομένως, υπάρχει κατατεθειμένη στο τραπέζι στην Ευρωπαϊκή Ένωση μία πρόταση. Αυτή στηρίζεται και σε σύμβολο επανεισδοχής που έχουμε με την Τουρκία. Δεν μοιάζει παράλογο πάντως αυτό καθόλου. Ενδεχομένως θα μπορούσε να ήταν μια λύση. Στο Δηλοπούλου, συγγνώμη τώρα που είναι λίγο προβγάτα, τι ρωτήσατε. Θα με φέρετε. Η οποία πριν από 6 μήνες καθόταν στην καρέκλα σας εκεί και έλεγε δεν υπάρχουν πρόσφυγες και μετανάστες. Ένα είναι όλοι άνθρωποι. Ακούστε κύριε Καμπουράκη. Μια κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να δουλέψει στο διεθνές περιβάλλον με νομικούς όρους. Εάν ρωτήσετε την άποψή μου προσωπικά, ο μετανάστης είναι πρόσφυγας της φτώχειας, πρόσφυγας της ανέχειας. Μες. Αυτό όμως είναι η ουσία μου, η ψυχή μου. Νομικά πάω σαν υπουργός στα ξένα κράτη, νομικά πάει η κυβέρνηση στα ξένα κράτη. Δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Έχει δημιουργηθεί ένας πανικός, σας άκουσα το πρωί, που δεν θα έπρεπε, δηλαδή για το όνομα του Θεού τώρα. 1,5 εκατομμύριο, μια Ευρώπη 600 εκατομμύρια μπορεί να τους χωρέσει και να τους αφομοιώσει. Ωστόσο, έχει δημιουργηθεί. Είμαστε μπροστά σε αυτό το πρόβλημα. Πρέπει να προτείνουμε πράγματα τα οποία να κάνουν ορατή μια λύση. Πρέπει κάποτε να ξεκαθαρίσει η κατάσταση τι είναι, γιατί δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, ξέρετε την εκτίμηση που σας έχω, αλλά αυτό το πράγμα, άλλο η ψυχή μου, άλλο ο νόμος, άλλο το πρόβλημα, άλλο η πραγματικότητα. Γιατί και σε εσάς δεν ισχύει αυτό που λέω. Δεν είναι προσωπικό για εσάς, αλλά κάπως πρέπει να πάρει η κυβέρνηση μια θέση συνολική. Νομίζω ότι λύνεται έτσι που σας λέω. Ότι εγώ σαν κυβέρνηση είμαι υποχρεωμένος μέσα στο διεθνές περιβάλλον να κινηθώ νομικά. Υπάρχουν και όρια, δηλαδή αν αύριο ψηφίσουν, βάζω μια εντελώς υποθετική ιστορία, ότι θα πρέπει να βάφουμε κόκκινες τις πόρτες των προσφύγων, να τους αφαιρούμε τα τιμαλφή και όλα αυτά. Αυτό τώρα με τα τιμαλφή που γίνεται στην Ευρώπη σε ορισμένες χώρες, πώς σας φαίνεται. Το είπατε εκεί μέσα, αυτή η Ευρώπη δηλαδή που μαζεύεται οι υπουργοί. Δεν είπατε κάποιος στον Δανό, ρε Χριστιανέ μου, τους αδειάζει τις τσέπες και τους βάζετε τα... Κοιτάξτε να δείτε, εμείς κάνουμε τοποθετήσεις οι οποίες δεν θέλουμε να έχουν επιθετικότητα απέναντι σε κυβερνήσεις και σε διαφορετικά κράτη. Δεν είμαστε σε μια φάση... Για την Ελλάδα λέτε τώρα. Ναι, ναι. Που πρέπει να πάμε να κάνουμε μια επίδειξη εθνικής περηφάνειας και δύναμης. Είμαστε εθνικά υπερήφανοι και έχουμε τη δύναμη που έχουμε. Αυτό το οποίο λέμε, λέμε ότι αυτή τη στιγμή είναι δύο Ευρώπες που παλεύουν. Είναι βαθύ το τραύμα. Και εγώ είμαι γιατρός, δεν ξέρω αν τόσο βαθιά τραύματα. Είναι η Ευρώπη, να σας το πω έτσι ποιητικά, του διαφορτισμού και του ρομαντισμού και είναι η Ευρώπη, ας πούμε, του Μεσαίωνα. Είναι δύο απόψεις που συνυπάρχουν, παλεύουν, συγκρούονται. Εμείς θέλουμε την Ευρώπη του διαφορτισμού. Γίνεται όμως μία πάλι, σωστά το λέτε. Ερώτηση. Ναι. Δημιουργήθηκε μεγάλο θέμα ότι εσείς πλακωθήκατε εντός εισαγωγικών δημοσίως με τον Υπουργό Άμυνας. Επειδή είπατε ότι θέλει και κάνα, βοηθάει τόσο, αφήνει και λίγο, ζητάει και κάτι της. Τώρα, εσείς σε τι κατάσταση είστε με τον κύριο Καμένο? Τα είπατε, τα ξεκαθάρισατε? Ναι, εγώ νομίζω ότι αυτό είναι πράγματα που δεν τα ξέρω καλά και που μια ατυχής έκφραση μπορεί να δημιουργήσει παραπάνω προβλήματα. Γιατί εμείς όταν τον είχαμε εδώ και μας είπε ότι τα hotspot δουλεύουν, την ίδια στιγμή έπλεξε το εγκόμιό σας, πρέπει να ξέρετε. Εγώ πρέπει να σας πω το εξής. Ο στρατός προσφέρει. Ναι. Ο Υπουργός Άμυνας προσφέρει, δηλαδή σιτίζουμε πρόσφυγες, δίνει στρατόπεδα σε αντίθεση με αυτό που λένε ότι δεν δίνει, δίνει φορτηγά, μεταφέρει. Ο Υπουργός Μετανάστευσης ζητάει από όλους περισσότερα. Είναι λογικό αυτό το πράγμα. Εγώ εκτιμώ πάρα πολύ του ότι ας πούμε χωρίς τον στρατό δεν θα μπορούσαμε να ταΐζουμε αυτή τη στιγμή κάποιους ανθρώπους, χιλιάδες ανθρώπους. Εκτιμώ πάρα πολύ το ότι χωρίς τα φορτηγά του δεν θα μπορούσαμε να μεταφέρουμε σκηνές και πράγματα. Δεν είναι ένα πρόβλημα αντίθεσης, δηλαδή δεν φταίει το Υπουργείο Άμυνας. Το Υπουργείο Άμυνας βοηθάει. Αν με ρωτήσετε σαν Υπουργό Μετανάστευσης, πρέπει να βοηθήσει περισσότερο. Πρέπει να βοηθήσει περισσότερο το Υπουργείο Υγείας. Πρέπει να... Όλοι. Αυτή είναι η δική μου η δουλειά. Εντάξει, το στρογγυλέψατε μια χαρά. Εντάξει. Όχι, είναι η αλήθεια. Δεν είναι κάτι πολιτικά αντικείμενο. Να δούμε ένα βιντεάκι μικρό να μας το σχολιάσει ο Υπουργός. Για πάμε να το δούμε. Ζούμε σε ένα διεθνές περιβάλλον, ότι ζούμε σε έναν κόσμο που τα σύνορα δεν είναι ανοιχτά και ότι το αίτημα απλά και μόνο για μία ασφαλή δίωδο
και προς την εύκολη πλευρά που είμαστε εμείς, αποτελεί μια τεράστια ανασφάλεια για τη χώρα και για τους πρόσφυγες. Δημιουργεί αυτό το φαινόμενο που όλοι όσοι έχουν ασχοληθεί με το προσφυγικό και με το μεταναστευτικό, αφιερώνοντας ζωή και σπουδές και όχι γράφοντας μυθιστορήματα, ονομάζουν ελεγόντου μπουκαλί. Δηλαδή ανοίγεις μία δίωδο η οποία δεν οδηγεί πουθενά και εκρήγνεται το μπουκάλι. Η άποψή μας λοιπόν είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει ασφαλής διάδρομο και καλό θα ήταν αυτό να το σκεφτούμε όλοι. Είναι πάρα πολύ εύκολο να ανοίξει μια τρύπα σε ένα πηγάδι. Θέλω να σου πω το εξής και θέλω να με ακούσεις. 27 χρόνια και ένα κουτσό πότι είναι για να ασχοληθεί με τους πρόσφυγες. Ανόητο! Ανόητο! Θέλω να με ακούσεις. Τα ίδια λέγανε οι Ισραηλινοί. Τα ίδια λέγανε οι Αμερικάνοι στο Ιράκ όταν οδέθανε. Βλάκα! Τώρα, στεναχωρηθήκατε εκεί. Τα... Στεναχωρέθηκα, θεωρούνται πράγματα τα οποία γίνονται, περάσανε. Εντάξει. Έχουμε πρόβλημα, το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Έχουμε να σας σοβαρά πω κάτι προβλήματα σκληρό. Να ασχοληθούμε. Να σας πω κάτι σκληρό. Όχι για σας. Δυστυχώς εισπράτεται αυτά που έκανε τα προηγούμενα χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα ξεχάσω ποτέ πριν από 1-2 χρόνια που σχεδόν βγάλαν δολοφόνους στους λιμενικούς. Ότι, ότι είχε δώσει εντολή τότε η κυβέρνηση να βυθίζουν και να πνίγουν τους μετανάστες. Και βρήκαν τον πελά τους άνθρωποι, ας με παιδιά μας πέρα εδώ και κλαίγανε λιμενικοί. Τι είναι αυτά που λέτε, τι είμαστε δολοφόνοι. Ακούστε. Καταλαβαίνετε τι σας λέω. Καταλαβαίνω τι μου λέτε. Νομίζω ότι αυτό είναι η συνέχεια ενός κλίματος που υπήρχε. Νομίζω ότι υπάρχουν ατυχείς εκφράσεις και ατυχείς ζητήματα σε τέτοιου είδους αντισυγκεντρώσεις. Από τη μεταπολίτευση και μετά υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι είναι κατάλοιπα και πραγματικά δεν νομίζω ότι αξίζει κανείς να ασχολείται. Πάμε λοιπόν στο... Λοιπόν, λέτε ότι η επόμενη έκθεση, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει συνεχώς, δηλαδή η Επιτροπή της Frontex κάνει συνεχώς ελέγχους, ευνηδιαστικούς κιόλας, έτσι. Δηλαδή δεν το ξέρετε εσείς όταν κατεβαίνει κάποιος και πάει στη Μυτιλίνη και κάνει έλεγχο? Άλλοτε το ξέρουμε, άλλοτε το μαθαίνουμε όταν τον δούμε στη Μυτιλίνη. Σας είπαμε ότι προσφέρουν κάτι χρήσιμο αυτοί εκτός από το ότι κάνουν ελέγχους σε εμάς. Κοιτάξτε, υπάρχει μια σκοπιμότητα και μια χρησιμότητα. Τέτοιοι έλεγχοι είναι χρήσιμοι. Με την έννοια του ότι μια ανεξάρτητη επιτροπή διαπιστώνει τις ελλείψεις σου και σε βοηθάει να τις φτιάξεις. Αυτό μπορεί να μεταφραστεί σε μια σκοπιμότητα. Ότι μια ανεξάρτητη επιτροπή διαπιστώνει τις ελλείψεις σου και σε καταγγέλει. Έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ παίρνω τη φάση να σας πω όμως κάτι. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, η έκθεση έχει δίκιο. Η έκθεση λέει δηλαδή ότι στις 13 Νοέμβρη οι καταγραφές γινόντουσαν περίπου, οι καταγραφές με Eurodac, με τα μηχανήματα, γινόντουσαν περίπου στο 60%. Τα άλλα γινόταν με μελάνη. Αυτό που δεν λέει η έκθεση είναι ότι εμείς έχουμε ζητήσει 100 μηχανήματα Eurodac και στις αρχές του Νοέμβρη δουλεύαμε με 48. Δεν είχαμε, δεν μας στείλανε. Δεν υπήρχε δυνατότητα δηλαδή. Το κάθε μηχάνημα κάνει 100 καταγραφές την ημέρα. Συγγνώμη, αυτό γιατί έχουμε ανάγκη να μας στείλουν, δεν μπορούμε να τα πάρουμε μόνοι μας? Δεν είναι μέσα στην ελεύθερη αγορά και είναι πάρα πολλά χρήματα, κύριε Οικονομέα. Είμαστε μια χώρα σε κρίση δηλαδή. Θέλω δηλαδή να σας πω ότι τώρα που έχουμε τα μηχανήματα, οι εκθέσεις γίνονται αυτόματα καλύτερα. Μπορεί κάποιος να πει, η κυβέρνηση φοβήθηκε. Δεν πειράζει, ας φοβήθηκε, αρκεί να γίνεται καλύτερα η δουλειά. Εγώ λέω, έχουμε τα μηχανήματα, έχουμε τη βοήθεια, προχωράμε. Άρα λέτε ότι τώρα η επόμενη έλεγχη θα είναι καλύτερη. Άρα απομακρύνεται, λέτε εσείς, αισθητά, ουσιαστικά. Το άλοθη αυτό. Το άλοθη αυτό. Ναι, αλλά όμως η έκθεση, όπως τη διάβασε ο Ντομπρόφσκι, πώς το λένε, λέει ότι μας δίνουν τρίμηνο όχι για τα hot spot συγκεκριμένα, για τη μείωση των ροών. Αυτό τι είναι? Αυτό είναι ένα λάθος το οποίο το καταλαβαίνετε. Οι ροές
ξεκινάνε από τα παράλια της Τουρκίας. Οι ροές δεν ξεκινάνε από την Ελλάδα. Δεν είναι στο χέρι μας να κάνουμε οτιδήποτε. Δεν είναι στο χέρι. Η ίδια η Frontex. Έχει γίνει τόση κουβέντα για το ότι η Ελλάδα δεν φυλάει τα σύνορά της. Μια κουβέντα που όποιος θέλει τη λέει, όπως θέλει τη λέει. Ναι. Βγήκε η Frontex την ίδια μέρα που γινότανε η Σύνοδος των Υπουργών και είπε ότι η Ελλάδα μαζί με τη Frontex φυλάει τα σύνορά της. Δεν μπορεί στα θαλάσσια σύνορα να κάνεις οτιδήποτε παραπάνω από αυτό που γίνεται. Το είπε η Frontex. Επίσης να σας πω κάτι. Ναι, αλλά είναι νομικό το κείμενο αυτό. Είναι συγκεκριμένο, λέει να μειωθούν. Δηλαδή, εάν σας πάνε σε τρεις μήνες και σου πούνε, κύριε Μουζάλα μου, δεν μείωσες τις ροές. Μπορεί να λες παράλογο, αλλά υπάρχει φόβος να μας επιβάλλουν συνοριακούς ελέγχους για αυτή τη σαχλαμάρα. Το ότι είναι κλειστές οι τράπεζες σήμερα με τα κάπιτα είναι λογικό. ακούστε με, μη με βάλετε σε αυτό. Όχι, θέλω να σου πω. Όπως δεν είναι αυτό λογικό, λοιπόν. Όπως δεν είναι αυτό λογικό. Έτσι δεν θα είναι και αυτό, αλλά θα γίνει όμως, εάν γίνει. Κύριε Οικονομέα, κύριε Καμπουράκη, να σας πω τι τώρα σε αυτό που μου λέτε. Ναι, εντάξει, θα παλέψετε. Να σας πω τι. Θα παλέψω ώστε να μην χρησιμοποιηθεί σαν άλοθη μία ανοησία που λέει, πρέπει να είμαι και προσεκτικός στην εκφράση, μία λάθος εκτίμηση που λέει ότι εάν δεν μειώσει τις ροές η Ελλάδα. Πώς θα τις μειώσουμε τις ροές. Θα πάμε στα παράλια της Τουρκίας, θα κάνουμε κατάληψη στη Μικρά Ασία μετά από τόσα χρόνια. Όχι, το πάθα κάναμε μια φορά και δεν πατήσαμε. Άρα στην ουσία τι κάνουμε, σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Στην ουσία κάνουμε το εξής. Προσπαθούμε και οφείλουμε να πετύχουμε να είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας. Σε ποια υποχρεώση δεν είμαστε συνεπείς, στο να ολοκληρώσουμε τα hot spot. Θα γίνει. Από εκεί και πέρα απαιτούμε και φτιάχνουμε συμμάχους την αλληλεγγύη και του να εφαρμοστούν οι πρώτες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα περίφημα εκατομμύρια που θα παίρναμε για ενίσχυση για όλα αυτά τα έξοδα και αυτά, έχουμε πάρει τίποτα ή δεν έχουμε πάρει. Ξοδεύουμε, είναι λιγότερα από αυτά που χρειαζόμαστε. Ωστόσο, έχει αρχίσει η μηχανή, δουλεύει. Έχει δυσκολίες γραφειοκρατικές και από εδώ και από εκεί. Αλλά... Έχετε, για να τελειώσω, έχετε καμιά εικόνα του κόστους που μας έχει κοστίσει για φέτο, ας πούμε. Οι υπολογισμοί, όλο το πακέτο. Οι υπολογισμοί μιλάνε για πάνω από ένα δισεκατομμύριο. Πάνω από ένα δις. Ναι. Και εδώ πέρα βάζουμε, ξέρετε, έχει παράπλευρες απώλειες. Δηλαδή, για παράδειγμα, 600.000 πλαστικά σωσίβια είναι ένα οικονομικό κόστος. 100.000 βάρκες βουλιαγμένες στη θάλασσα είναι ένα οικονομικό κόστος. Η καθαριότητα είναι ένα οικονομικό κόστος. Πόσοι πρόσφυγες υπολογίζετε ότι έχουν έρθει μέχρι τώρα, δηλαδή το 2015. Έχετε ένα νούμερο, έχετε καταλήξει. Ναι, έχουμε καταλήξει. Δεν μου είναι πρόχειρο. Πρέπει να έχουν έρθει μέσα στον Γενάρη 2.500 την ημέρα. Στο Γενάρη του 2016. Ναι, στο 2015 λέτε. Ναι. Στο 2.500 την ημέρα είναι 850.000. Και το 2.500 την ημέρα ήδη είναι αποθαρρυντικό το νούμερο τελείως. Διότι είναι 2.36, είναι 70-80.000 το μήνα. Με εξαίρεση τις μέρες που έχουν έρθει γύρω στις 50.000. Τον Ιούνιο τι θα γίνει. Έχουν έρθει γύρω στις 50.000. Και αυτό λέμε. Εμείς τι λέμε. Λέμε ότι έχει αποδειχθεί ότι η Τουρκία, ενώ έχει την πολιτική βούληση να το κάνει, δεν έχει καταφέρει να μειώσει τις ροές. Είναι αφύσικο. Θέλει, ρε παιδί. Επομένως. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι σαν κράτος να αποδεχτούμε το ότι η Τουρκία θέλει. Αυτό δήλωσε. Επομένως, κάνουμε την πρόταση αυτή για τη Frontex και την αυτόματη επανεισδοχή. Αυτό προκειμένου είναι να λογικό. Βοηθήσουμε την Τουρκία. Αυτό που είναι λογικό, γιατί δεν το αποδέχονται αμέσως, γιατί δεν έχει γίνει ήδη μέχρι τώρα. Θα δούμε, κύριε Παναγιώτη. Υπαρχούσεις της Frontex. Ναι, γιατί θα πρέπει να το αποδεχτεί και η Τουρκία. Δεν μπορείς να κάνεις εισβολή στην Τουρκία. Λέμε επίσης, να σας πω και αυτό. Έχουμε ένα πρόβλημα με επιστροφές. Μας κατηγορούν ότι επειδή είμαστε αριστεροί δεν επαναπροωθείτε. Κάνουμε επιστροφές. Μας γυρίσαν από το Πακιστάν 3 αεροπλάνα. No. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να λέει ότι είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να το λύσει η Ελλάδα. No. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει τη συμφωνία με το Πακιστάν. Δεν μπορεί δηλαδή. Εδώ πέρα βλέπετε ότι υπάρχουν πράγματα για τα οποία δεν έχουμε καμία ευθύνη. Δεν έχουμε, και που μετά η άποψη που θέλει για την Ελλάδα αυτό το πράγμα. No. Δεν έχουμε καμία ευθύνη και πάνε να την πληρώσουμε εμείς. Με το γενικό σκεπτικό, κόψτε το λαιμό σας, θα μας πούνε στο τέλος, αν κλείσουν τα σύνορα αλλού. Επομένως, σε αυτή τη φάση, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να μην κόψουμε λοιπόν, το λαιμό. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μας κάνει ένα σχόλιο ο Υπουργός και για την εκστρατεία που γίνεται για να πάρουν το βραβείο Νόμπελ οι κάτοικοι των νησιών. Νομίζω ότι αύριο θα είμαι σε θέση να κάνω ανακοινώσεις για αυτό το πράγμα. Θα σας επιτρέψω σήμερα
Θα σας επιτρέψω. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Σήμερα... Από εσάς θα τα δεχόμαστε. Όχι, όχι. Γιατί δεν θα μου επιτρέψετε σήμερα να μην πω τίποτα. Αύριο θα είμαστε έτοιμοι. Είχαμε να λύσουμε... Υπάρχουν, ξέρετε, τεχνικονομικές πάλι δυσκολίες. Θέλουμε να κάνουμε μια πολύ ευρεία και παράξενη πρόταση. Δώστε μου τη δυνατότητα να το ανακοινώσουμε. Ναι, πάντως να πούμε εδώ ότι σε 48 ώρες τελειώνει αυτή η εκστρατεία με τη συλλογή υπογραφών. Έχει πάει πάρα πολύ καλά. Και αν δεν δικαιούνται οι κάτοικοι των νησιών αυτό το βραβείο, ποιος αναρωτιέμαι, ποιος το δικαιούται. Το δικαιούνται όλοι οι Έλληνες και οι ξένοι και οι εθελοντές και οι κρατικοί παράγοντες και τα κόμματα και οι κυβερνήσεις που βοήθησαν να αντιμετωπιστεί με συνθήκες ανθρώπινες στα πλαίσια της οικονομικής μας κατάστασης αυτό το ζήτημα. Μακάρι να ίσχυε ο άοριστος που λέτε, αλλά τι βοήθησα, βοηθάνε θέλετε να πείτε, ναι, γιατί συνεχίζετε το πρόβλημα. Έχετε δίκιο. Καλημέρα, Υπουργέ. Καλημέρα, σας καλά. Ευχαριστώ πολύ. Οι χειμερινές εκπτώσεις έφτασαν. Απεριόριστες επιλογές σε επώνυμα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα. Ένα άριστο επίπεδο εξυπηρέτησης και φυσικά οι πιο μειωμένες τιμές σε περιμένουν στα 81 καταστήματα Electronet σε όλη την Ελλάδα. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Σου κάνα και πίνεις τσιγάρο στο τσιγάρο.